Τα μπόρι μας! Λοιπόν, έλα μπορώ να σε μιλάω να σου συστήσω. Το θυμάστε από την Κρήτη, το φαινό που είμαστε μαζί πάλι, έτσι. Εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε τον Βασίλη εδώ που χειροκροτάει. Η Μελίνα βγήκε σε σκηνή, παιδιά, και τον είδε ξαφνικά. Ο Βασίλης είναι δίπλα σε μια κοπέλα. Ναι, ναι, ο Βασίλης είναι το παιδί που χειροκροτούσε. Και αυτός που κάθεται στη γωνία και του τραγουδάει η Μελίνα τώρα κάτω είναι ο Βασίλης. Ναι. Παιδιά, η Μελίνα βγήκε να τραγουδήσει. Δεν ήξερε ότι είναι εκεί ο Βασίλης. Τον είδε και έχασε τα λόγια της. Δηλαδή, στην αρχή έχασε τα λόγια της. Στη συνέχεια, εντάξει, ψιλοντράπηκε κτλ. Όχι, ψιλοντράπηκε, του τραγουδούσε βέβαια. Αλλά να σας πω, παιδιά, ότι αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση ήταν ότι ο Βασίλης ήξερε κάθε στίχο τραγουδιού της Μελίνας. Δεν υπήρχε στίχος που να μην ήξερε. Την κοίταζε μέσα στα μάτια, παιδιά, και τη θαύμαζε. Δεν γύρισε το κεφάλι του όλο το βράδυ πουθενά. Oh. Σχολιάστηκε λέει, και από την παρέα μου. Παιδιά και από την παρέα μου λέγανε, παιδιά, δεν κοιτάει αλλού. Δηλαδή, είναι καταπληκτικός. Ναι, κάτι έχει αυτό. Κάτι έχει αυτό το παιδί. Φαίνεται ότι τη θαυμάζει καταρχάς. Δηλαδή την έβλεπε στην πίστα, πρέπει να είναι φαν. Θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι πολλοί έχουν πλησιάσει όλο αυτό το διάστημα που ήταν μόνη της, την έχουν πλησιάσει. Φυσικά. Και την έχουν φιλερτάρει. Απλώς η Μελίνα πια μπορεί να ξεχωρίσει ποιος μπορεί να έρθει για το Μελίνα. Καλά, αυτό το ξέρεις ποτέ. Ή ποιος μπορεί να έρθει, όσο μεγαλώνεις θεωρώ. Πιστεύω ποτέ δεν το ξέρεις αυτό τελικά. Στο τέλος, και ποιος μπορεί να έρθει γιατί πραγματικά νοιάζεται για αυτήν. Δηλαδή αυτός. Κάτι θα έχει δείξει. Και πρώτη φορά εκδηλώνεται τόσο δημόσια η Μελίνα. Αυτό, σκέψω ότι πρώτη φορά και φωτογραφίες έχουμε δει. Εδώ τους είδαμε, ας πούμε, και στο, όταν η Μελίνα δεν ήταν στη σκηνή, ο Βασίλης φυσικά ήταν στα καμαρίνια και ξαναγύρναγε μετά. Μήπως έχουν αραγωνιαστεί και δεν ξέρουμε κάτι. Εσύ και δεν μιλάς από τόσο Μελίνα. Έχουν αραγωνιαστεί, είναι πολύ νωρίς. Τι ωραία γλέντες, την κρίση. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένη, είναι τρελαμένη. Ο οποίος έχει ομορφή. Έχει το μαγαζί του, το κομμωτήριο στην Κρήτη. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή την είχε φτιάξει και έτσι γνωρίστηκαν επαγγελματικά. Ποτέ δεν την είχε φτιάξει. Όταν είχαν πάει στο Κρεμλίνο με το Ρέμο και τα λοιπά, την είχε φτιάξει ο Βασίλης. Θα σου πω. Εδώ είχε έρθει στρατηγός όμως που άρεσε. Γνωρίστηκαν από κοινού παρέα, κοινού φίλου. Άσχετα δηλαδή. Δεν ήταν θέμα επαγγελματικό. Όχι, όχι. Και συνεχίζει και έχει τη δουλειά του. Έχει γίνει κάτι κοσχανή. Πάντως εγώ του χάρηκα πάρα πολύ. Του χάρηκα. Δηλαδή και χαιρόμουν και τον Βασίλη που την έβλεπε έτσι όταν. Δεν του χάρηκε απλά, τράβηξε και βιντεάκι μαζί. Είδε η Μελίνα που τράβαγα και μου έκανε θα σε σφάξω. Έτσι, τσουράκι. Γεια σας, πώς. Προχωράμε.